Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, την πρώτη. Είμαστε στη σελίδα 1013. Σελίς 1013, γιώτα κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελίς λοιπόν 1013, γιώτα 1. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες σημώνησαν πάντες υπό την εφέλη και πάντες δια της θαλάσσης δήλθον. Και πάντες εις το Μωυσή ευαπτίστησαν εν τη εφέλη και εν τη θαλάσση. Και πάντες την αυτήν πνευματικήν βρόσιν έφαγον. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτόν έπιον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, η δε πέτρα ή το Χριστός. Αλλά δεν ευαρεστήθη ο Θεός εις τους πλειωτέρους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμο. Ταύτα δε έγιναν παραδείγματα ημών, για να μην είμεθα εμείς επιθυμητέ κακών, καθώς εκείνοι επεθύμησαν. Μη δε γίνεστε ειδωλολάτρε, καθώς την έσαι εξ αυτών, ως είναι γεγραμμένον, εκάθισον ο λαός δια να φάει και να πει, και σηκώθησαν να παίζωσι. Μη δε ασπορνεύομεν, καθώς την έσαι πόρνευσαν και έπεσαν εν μια ημέρα 23.000. Μη δε ασπειράζομεν τον Χριστό, καθώς την έσαι αυτόν επείρασαν και απολέστησαν υπό τον όφεον. Μη δε γογίζεται, καθώς και την έσαι αυτόν εγόγγισαν και απολέστησαν υπό του εξολεθρευτού. Ταύτα δε γίνονται εις εκείνους παραδείγματα και γράφησαν προς νουθεσία ημών εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Ώστε ο νομίζων ότι ίσταται ας βλέπει μην πέσει. Πειρασμός δεν σας κατέλαβε ή μη ανθρώπινος. Πιστός όμως είναι ο Θεός, ώστις δε θέλει σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ την δύναμή σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμη και την έκβαση, ώστε να δύναστε να υποφέρετε. Δια τούτο, αγαπητοί μου, φεύγετε από της ειδωλολατρίας. Λέγω ως προς φρονήμους, κρίνατε εσείς τούτο το οποίο λέγω. Το ποτήριον της ευλογίας, το οποίον ευλογούμεν, δεν είναι η κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος τον οποίον κόπτομεν, δεν είναι η κοινωνία του σώματος του Χριστού. Διότι εις άρτος εν σώμα είμεθα οι πολλοί, επειδή πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Βλέπετε τον Ισραήλ, τον κατασάρκα, οι τρώγοντες της θυσίας, δεν είναι η κοινωνία του θυσιαστηρίου. Τι λοιπόν λέγω, ότι το είδωλον είναι τι, το ειδωλόθητον είναι τι, ουχή. Αλλά ότι εκείνα τα οποία θυσιάζουν τα έθνη, εις τα δαιμόνια θυσιάζουν και χείς των θεών. Και δεν θέλω σεις να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων. Δεν δίναστε να πίνετε το ποτήριον του Κυρίου και το ποτήριον των δαιμονίων. Δεν δίναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων. Ή των Κύριων θέλουμε να διεγείρωμε συλλοτυπία, μήπως είμεθα ισχυρότεροι αυτού. Με πολύ αγάπη λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στέλνει την επιστολή του προς μια ευλογημένη εκκλησία, η οποία έχει πραγματικά απολαύσει και απολαμβάνει τις ευλογίες του Θεού σε λόγο Θεού, σε γνώση θελήματος Θεού και σε κανένα χάρισμα Πνεύματος Αγίου δεν είναι πίσω. Όμως είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος επιμένει και τα γράφει. Και αν η Εκκλησία των Κορινθίων τότε έπρεπε να γνωρίζει αυτά τα πράγματα, πόσο μάλλον εμείς σήμερα, η Εκκλησία του Χριστού, που το τέλος, όπως μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, των αιώνων έφτασε. Είναι πράγματα λοιπόν τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε, τα οποία συνέβησαν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έγιναν για παράδειγμα το ημών και εγγράφησαν για την ουθεσία ημών. Γιατί όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς νουθεσίαν. Και είναι αλήθεια ότι ο Λόγος του Θεού, τουλάχιστον η Παλαιά Διαθήκη, κυρίως η Παλαιά Διαθήκη που είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, η Καινή Διαθήκη έχει κάτι περισσότερο, το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Όποιος πιστέψει στο Ευαγγέλιο σώζεται. Αλλά όποιος διαβάζει και εμπιστεύεται την Παλαιά Διαθήκη, διδάσκεται. Λόγος του Θεού λοιπόν είναι πρώτον προς διδασκαλίαν. Μας διδάσκει. Δεύτερον προς έλεγχον. Και η διδασκαλία του Λόγου του Θεού μας ελέγχει. Τρίτον επανόρθωση. Και ο στόχος του Θεού είναι να διορθωθούμε.
Τέταρτον, η εκπαίδευση, να εκπαιδευτούμε με το Λόγο του Θεού, ώστε ο άνθρωπος του Θεού να είναι κατηρτισμένος και ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν θέλω να αγνοείτε, δεν πρέπει να αγνοείτε, ότι στην Παλαιά Διαθήκη οι πατέρες ημών όλοι, και εδώ το εκείνο που έχει σημασία είναι το όλοι, συνέχεια το λέει, οι πατέρες ημών όλοι πέρασαν μέσα στην παρουσία του Θεού υπό την εφέλην. Θυμηθείτε όταν εξήλθε ο λαός Ισραήλ μετά από 10 πληγές Θεού, όταν εξήλθε ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο, λέει η Γραφή, στην έρημο και πριν φτάσουν στην Ερυθρά θάλασσα, προπορεύετο τη νύχτα στήλη πυρός φωτίζουσα και την ημέρα νεφέλη σκιάζουσα, γιατί οι συνθήκες εκεί ήταν τραγικές από τη ζέστη. Όλες λοιπόν περάσανε, όλοι ο λαός Ισραήλ περάσανε προστατευμένοι από την παρουσία του Θεού και διέσχισαν την Ερυθρά θάλασσα με ασφάλεια, γιατί ο Θεός άνοιξε στη μέση τη θάλασσα. Και είτε τα πιστεύουμε αυτά είτε δεν τα πιστεύουμε, ένα ξέρουμε εμείς, ότι ό,τι είναι γραμμένο είναι αλήθεια. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη, η υπερτάτη αλήθεια. Άρα λοιπόν με προστασία περπατούσανε τη νύχτα με στήλη πυρός και την ημέρα με νεφέλη σκιάζουσα και με ασφάλεια πέρασαν μέσα από την Ερυθρά θάλασσα, καθώς ο Θεός την άνοιξε, γιατί ήσαν κυνηγημένοι από το Φαραώ που είναι η προτύπωση του διαβόλου και από τους Αιγυπτίους που είναι η προτύπωση του κόσμου, κυνηγημένοι, και όταν πέρασαν όλοι, τότε ο Θεός επανέφερε τα ύδατα και τότε εκείνη την ημέρα, λέει η Γραφή, εσώθη ο λαός Ισραήλ. Και αυτό είναι, όπως μας βεβαιώνει ο Απόστολος Πέτρος, είναι προτύπωση του βαφτίσματος εν ύδατι, γιατί βαφτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, επειδή πιστέψαμε σε αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε, δηλαδή το Λόγο του, τον Θεό που έγινε σάρκα, ενσαρκώθηκε και ήρθε στη ζωή μας και μας έσωσε. Τι θα πει μας έσωσε? Άλλαξε τα πάντα. Οι άνθρωποι είναι μέσα στον κόσμο, στο σκοτάδι. Ο ένας πληγώνει τον άλλον, ο ένας ονειδίζει τον άλλον, ο ένας χαλάει τη ζωή του άλλου, την καταστρέφει. Και μετά από λίγα χρόνια, περνάνε τα χρόνια και οι άνθρωποι είναι κατεστραμμένοι. Πόσες φορές στη δουλειά μου όταν δούλευα δεν άκουγα, έχασα τη ζωή μου περιμένοντας αυτόν να με παντρευτεί. Χρόνια τέλειωτα. Και καλά να ήταν ένας, μετά είναι δεύτερος, τρίτος. Έχασα τη ζωή μου. Κατεστραμμένη η ζωή. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τους άντρες. Ο κόσμος, αδερφοί, δεν παίζεται. Εμείς εδώ έχουμε βρει χάρη και έλεος από το Θεό. Έχουμε οικογένειες, είμαστε ευτυχισμένοι. Τα νέα παιδιά σίγουρα ο Θεός θα τα αποκαταστήσει, θα τα παντρέψει, θα τα ευλογήσει. Θα τους χαρίσει οικογένειες που δεν χωρίζουν. Αλλά οικογένειες που όσο πιο πολύ αγαπάει ο άντρας τη γυναίκα, τόσο πιο πολύ σέβεται η γυναίκα τον άντρα. Και όσο πιο πολύ σέβεται η γυναίκα τον άντρα, τόσο πιο πολύ αγαπάει ο άντρας τη γυναίκα. Και μέρα με την ημέρα η αγάπη αυξάνει. Γιατί δεν είναι σαρκική. Είναι κυρίως από τον Πατέρα Θεό εκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου, είναι αγάπη Θεού. Γι' αυτό και οι οικογένειες δεν χωρίζουν. Γι' αυτό και οι οικογένειες είναι ευλογημένες, είναι άγιες, χαρούμενες και μέσα στην ενότητα επιτυχημένες. Ενώ έξω στον κόσμο τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει κόσμος από τους γείτονές μας, από τους συναδέλφους μας. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το πόνο στην καρδιά
και προσευχόμαστε και θέλουμε να κάνει σωτηρία ο Θεός των οικογενειών μας, να κάνει σωτηρία των ανιψιών μας, των ξαδέλφων μας, των αδελφών μας. Έχουμε πόνο στην καρδιά, γιατί μόνο ο Χριστός μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Τι θα πει να αλλάξει τα πάντα? Τα πάντα. Είναι αυτός ο μπεκρής που πίνει και λέει, πάει στη γυναίκα του, λέει, ή χαρτοπαίχτης, παίζει, δεν θα ξαναπαίξω. Την άλλη μέρα όμως δεν κρατιέται, θα πάει να πιει, θα πάει να παίξει, δεν κρατιέται. Όταν όμως έρθει ο Χριστός, του αφαιρεί τις επιθυμίες αυτές και γίνονται νέα τα πάντα, νέο κτίσμα, νέοι άνθρωποι, ευλογημένοι. Αλλά από τη στιγμή που μας προσθέτει ο Χριστός στην εκκλησία του, δεν σημαίνει ότι τελειώσαν όλα, αρχίζουν όλα. Και γι' αυτό λέει, δεν θέλω να αγνοείτε, ότι όλοι περάσανε με προστασία την έρημο και διήλθαν την ερυθρά θάλασσα με ασφάλεια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλοι εβαφτίστηκαν και στην Εφέλη και στη θάλασσα, στο Μωυσή. Τότε δέχτηκαν το Μωυσή, γι' αυτό και ο Θεός τους πρόσφερε την Εφέλη και τους άνοιξε τη θάλασσα. Εμείς σήμερα δεχθήκαμε το Χριστό και βαφτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, γι' αυτό και ο Θεός έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και άνοιξε τους ουρανούς. Άνοιξε τους ουρανούς ώστε το πολίτευμά μας να είναι της ουρανής. Να μην είμαστε αδέσποτοι, αλλά να έχουμε δεσπότη. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Να έχουμε Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Να έχουμε Σωτήρα. Απολαμβάνουμε, αδελφοί, την αγάπη του Θεού Πατρός καθημερινά. Απολαμβάνουμε τη χάρη του Ιησού Χριστού καθημερινά. Στην προσωπική μας, στην οικογενειακή μας ζωή, στην εκκλησιαστική μας ζωή, παντού όπου και αν πηγαίνουμε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός μας έκανε φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, αλλά και εσείς είστε το φως του κόσμου. Αυτοί λοιπόν άπαντες, όλοι εβαφτίστησαν στο Μωυσή με την Εφέλη και με τη θάλασσα. Και εμείς βαφτιστήκαμε και στο νερό και στο Πνεύμα το Άγιο. Γιατί είναι άλλη η οικονομία της Καινής Διαθήκης. Και αυτοί όλοι έτρωγαν 40 ολόκληρα χρόνια πνευματική θεόσταλτη τροφή, το μάνα. Δεν δούλευαν, δεν αγωνιζόντουσαν. Κάθε βράδυ ο Θεός έστελνε το μάνα και όταν ξύπναγαν το πρωί πήγαιναν και το μάζευαν. 6 μέρες. Όποιος κράταγε για την επόμενη μέρα σάπιζε, σκουλίκιαζε. Την 6η μέρα, την Παρασκευή το βράδυ για το λαό Ισραήλ, έπαιρναν για 2 μέρες. Και την 7η μέρα δεν σκουλίκιαζε. Γιατί η 7η μέρα ήταν για το λαό Ισραήλ η μέρα αφιέρωση στο Θεό. Ενώ σε εμάς η μέρα αφιέρωση στο Θεό είναι κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και εμείς τρώμε, γιατί είναι γραμμένο, δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Και εμείς τρώμε. Τρώμε άρτο για να ζήσει το σώμα μας, αλλά τρώμε και το λόγο του Θεού για να ζει η ψυχή μας. Μας ψωμίζει ο Θεός με το λόγο του, γιατί όπως το σώμα του ανθρώπου έχει προσδιορισμένη τροφή και δεν μπορεί να τρώει ο άνθρωπος ό,τι θέλει, δεν μπορεί να τρώει άμμο, χαλίκια, δεν μπορεί να τρώει τσουκνίδες, δεν μπορεί να τρώει πατατάκια, τσίπς. Πρέπει να τρώει συγκεκριμένη τροφή και μάλιστα τώρα τελευταία η επιστήμη έχει αποδείξει ότι πρέπει να είναι διαλεχτή η τροφή, καθαρή η τροφή, για να είναι υγιές το σώμα. Ο Λόγος του Θεού όμως μας το λέει 1000 χρόνια, ότι πρέπει να είναι καθαρή η τροφή της ψυχής, διαλεχτή. Πρέπει να είναι ασφαλής, γνήσια, που είναι ο Λόγος του Θεού.
για να είναι υγιής η ψυχή του ανθρώπου και το πνεύμα του ανθρώπου. Γιατί όταν είναι υγιής η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος απολαμβάνει αυτό που είπαμε προηγούμενα, την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Ιησού Χριστού και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Όλοι λοιπόν, και θα το τονίζω, όλοι έτρωγαν τη θεόσταλτη αυτή τροφή, το μάνα, πνευματική τροφή που ερχόταν από τον ουρανό, και όλοι έπιναν από το ίδιο πνευματικό ποτό που έβγαινε από την πέτρα που ακολουθούσε. Τα σκεφτείτε αδερφοί, είχαν μία πέτρα που ήταν μαζί τους και τους έδινε νερό και δεν δίψαν σαν 40 χρόνια. Όπου πήγαιναν, νερό έβγαινε από την πρώτη μέρα μέσα από την πέτρα. Και λέει ο Λόγος του Θεού, αυτή η πέτρα είναι ο Χριστός που μας δίνει τα ύδατα, τα ζώντα σε εμάς. Αλλά ο Θεός, παρόλο που όλοι πέρασαν με ασφάλεια αλλά και με προστασία 40 χρόνια στην έρημο από την Εφέλη και από τη θάλασσα, παρόλο που έτρωγαν όλοι από, από την πνευματική τροφή το μάνα και έπιναν από το ίδωρ που έβγαινε από το νερό, που έβγαινε από την πέτρα που ακολουθούσε και ήταν ο Χριστός, όλοι όμως δεν ευαρέστησαν το Θεό. Και μάλιστα οι περισσότεροι δεν ευαρέστησαν το Θεό, γι' αυτό έμειναν στην έρημο. Δεν έφτασαν στη γη της επαγγελίας. Και αυτό είναι παράδειγμα και για διδασκαλία μας. Η αλήθεια είναι ότι εδώ μέσα όλοι βαφτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Η αλήθεια είναι ότι όλοι βαφτιστήκαμε από τον ίδιο τον Χριστό εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Η αλήθεια είναι ότι όλοι τρεφόμαστε ως προς την ψυχή μας με τον Άγιο Λόγο του Θεού. Και στο σπίτι μας μελετάμε και στην εκκλησία ακούμε και με οποιοδήποτε τρόπο θέλουμε τρεφόμαστε με τον Λόγο του Θεού. Και όλοι ξεδιψάμε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου, καθώς ποταμί ύδατος ζώντος εκραίων εκ της κοιλίας μας. Παράδειγμα, διδασκαλία. Όλοι δεν ευαρέστησαν το Θεό. Και οι περισσότεροι άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Γιατί πρώτον κάποιοι από αυτούς ήσαν επιθυμητέ κακών, και ο Θεός να μας φυλάει να μην επιθυμήσουμε κι εμείς κακό. Τι επιθύμησαν αυτοί? Αφού περπάτησαν λίγο είπαν όλο μάνα και με μάνα θα τρώμε. Θυμήθηκαν τα κρεμμύδια, τα σκόρδα της Αιγύπτου. Θυμήθηκαν τα ψάρια του Νείλου. Και είπαν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, πιο καλά ήταν εκεί. Ξέχασαν το βούρδουλα του Φαραώ, τα δεσμά και τη σκλαβιά των Αιγυπτίων. Και καλά αυτά τα ξέχασαν. Ξέχασαν και τις υποσχέσεις του Θεού. Ξέχασαν τη γη της επαγγελίας. Όλα τα ξέχασαν. Ο Θεός να μας φυλάει να μην ξεχνάμε, αδελφοί. Γιατί οι επιθυμίες είναι αυτές που κάνουν τον άνθρωπο να ξεχάσει. Και τι θυμόμαστε? Τις αμαρτίες, την εκχύληση της αμαρτίας, την προσωρινή απόλαυση της αμαρτίας. Όπως ο άσωτο Ιησιός επεθύμησε να πάει εις χώραν μακράν για να απολαύσει την ασωτεία. Και όσοι επεθύμησαν έμειναν στην έρημο. Αλλά δεν είναι μόνο η επιθυμία, είναι και η ειδωλολατρία. Όταν ο Μωυσής ήταν πάνω στο όρος που είχε ανέβει κατά την πρόταση, πρόσκληση του Θεού για να του δώσει το νόμο, το λόγο του τον Άγιο, άργησε 40 μέρες. Άργησε 40 μέρες. Και είπε ο λαός της Ισραήλ, ευράδυνε ο Μωυσής, μάλλον δεν θα έρθει.
Πόσες φορές δεν έχουμε πει και εμείς «Ευράδυνε ο Κύριος». Προσεύχομαι, περιμένω και δεν έγινε ακόμα. Αυτό όμως τι σημαίνει τώρα? Υπάρχουν δύο δρόμοι. Γιατί πράγματι μερικές φορές περιμένουμε κάτι και δεν έχει γίνει ακόμα, έχουν γίνει όλα τα άλλα όμως. Γιατί ο Θεός δεν μας αφήνει χωρίς να έχει γίνει τίποτα, αλλά ένα μας αφήνει για να δοκιμάσει, να μας δοκιμάσει αν θα μείνουμε στην ελπίδα, στην πίστη. Δεν μπορεί να μην δοκιμαστεί η πίστη μας. Όλα έγιναν εκτός από ένα. Και είπανε «Ευράδυνε». Και ξέρετε, είπανε «Ας κάνουμε άλλους θεούς». Και φώναξαν τον Αρών και λέει «Κάνε ένα βόδι χρυσό να τον κάνουμε Θεό». Και έκανε ο Μωυσής, αφήνοντας αχαλήνωτο το λαό, βόδι, και έπεσαν τον προσκύναγαν «Βόδι μου, εσύ είσαι ο Θεός μου. Βόδι μου, εσύ θα μας πας πίσω στην Αίγυπτο. Βόδι μου». Και ο Θεός αγανάκτησε. Είπε να τους απολέσω δια μιας. Αλλά σπλαχνικός περίμενε τη μετάνοια και όσοι δεν μετενόησαν χάθηκαν και αυτοί που ήσαν ειδωλολάτρες. Αλλά υπάρχει και η τρίτη κατηγορία στο λαό του Θεού. Είδαν τις κοπέλες της Μωαβίτισσες απέναντι, τις λυμπίστηκαν, τους άρεσε και επόρνευσαν. Και έπεσαν και εκεί 23.000. Μωαβίτισσες, νόστιμες κοπέλες. Μελαχρινούλες, νόστιμες κοπέλες. Αλλά ο Θεός δεν θέλει την πορνεία, θέλει τον αγιασμό. Ζητείτε με τα ζήλου τα χαρίσματα, αλλά και ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, άνευ του οποίου κανείς δεν θα δει το Θεό. Ο Θεός δεν θέλει την πορνεία, θέλει το γάμο. Ο κόσμος και η σάρκα θέλει την πορνεία. Ο άνθρωπος του Θεού δεν θέλει την πορνεία, θέλει το γάμο. Το γάμο ευλόγησε. Στο γάμο θα κάνεις παιδιά. Στο γάμο θα είσαι ευτυχισμένος και ευτυχισμένη. Στο γάμο θα είναι ο Θεός μαζί σου. Στο γάμο θα απολαμβάνεις αυτά που ο Θεός έχει να σου χαρίσει. Όχι στην πορνεία. Άλλοι είπαν, πειράζονται στον Θεό, άραγε θα μας βοηθήσει ο Θεός, και δοκίμαζαν το Θεό. Πείραζαν το Θεό. Δεν θα μας βοηθήσει, θα μας βοηθήσει, δεν θα μας βοηθήσει. Όπως ο διάβολος επείραξε τον Ιησού Χριστόν και του είπε, αν είσαι Υιός Θεού, πέσε από το ψηλό μέρος του ιερού, του ναού, και ο Θεός, επειδή είναι γραμμένο, θα σε προστατεύει, θα στείλει αγγέλους. Και ο Θεός λέει, είναι γραμμένο, δεν θα πειράξει Κύριε το Θεός. Είμαι βέβαιος ότι ο Θεός με φυλάει, αλλά δεν τον δοκιμάζω να δω αν θα με φυλάξει. Θα με φυλάξει, είμαι βέβαιος. Τι σημαίνει πειράζω, δεν πιστεύω. Δεν τον εμπιστεύομαι. Αμφιβάλλω και λέω να τον δοκιμάσω. Αλλά μπορεί να είναι και υπερηφάνεια. Για κοιτάξτε που εμένα με φυλάει ο Θεός, θα πέσω και δεν θα χτυπήσω. Δεν τα κάνει αυτά ο Θεός. Δεν τα θέλει αυτά ο Θεός. Ο Θεός θέλει όχι πονηρά καρδία απιστίας. Θέλει καρδιά απαλή και τρυφερή. Ευθεία, ειλικρινή και κατά την καρδία του για να πράττει πάντα τα θελήματά του. Άλλοι εγώγγιζαν. Ήρθε κάτι ανάποδο. Ο Θεός φταίει. Όλα όσα σε έχει ευλογήσει ο Θεός τα ξέχασες? Ναι, αλλά αυτό ο Θεός φταίει. Γογγισμός. Ο Θεός φταίει, ο Μωυσής φταίει, ο Αρών φταίει. Όλοι φταίνε. Μόνο εγώ δεν φταίω. Δεν είναι ωραίο αυτό? Ενώ οι άνθρωποι του Θεού τι λένε? Δίκαιος είσαι Κύριε. Εγώ φταίω. Ελέησέ με, συγχώρεσέ με. Συ ξέρεις τα πάντα. Δείξε μου το λάθος. Δείξε μου τι έκανα στραβό. Και ας μην ξεχνάμε ποτέ
ότι ο Θεός για τον κάθε έναν άνθρωπο από εμάς έχει ένα ιδιαίτερο δρόμο ευλογίας προσδιορισμένο προκαταβολής κόσμου, που μόνο ο Θεός τον ξέρει και μόνο ο Θεός μπορεί να τον διδάξει. Γι' αυτό και οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού στην Γραφή πάντα έλεγαν «Κύριε Θεέ μου, δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω». Γιατί μέσα σε αυτό το δρόμο είναι κρυμμένες όλες οι ευλογίες του Θεού. Αδελφοί μου, ο Θεός έχει καλές βουλές για τον κάθε έναν από εμάς. Όχι καλές, άριστες. Όχι άριστες, υπερθαύμαστες, μοναδικές. Αλλά για να τις απολαύσεις πρέπει να τις περπατήσεις. Και για να τις περπατήσεις πρέπει κάποιος να σε διδάξει. Κάποιος να σε οδηγήσει. Κάποιος να σε προστατεύει. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού, τι λέει ο Χριστός. Μην ονομαστείτε εσείς διδάσκαλοι. Δεν ξέρετε να διδάσκετε. Μόνο ένας είναι ο διδάσκαλός σας, ο Χριστός. Γι' αυτό δεν θέλουμε δασκάλους. Μην ονομαστείτε καθηγητές, γιατί ένας είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Δεν θέλουμε καθηγητές. Εμείς όλοι θέλουμε έναν διδάσκαλο να μας διδάσκει και έναν καθηγητή να μας οδηγεί και έναν πατέρα ουράνιο να μας προστατεύει. Μη γογγίζετε λοιπόν, γιατί στη ζωή μας θα έρθουν δοκιμασίες. Και αλίμονο αν δεν έρθουν οι δοκιμασίες. Λέει ο Λόγος του Θεού, εδώ στη ζωή αυτή δεχόμαστε εκπαιδευτές μας, τους πατέρες μας, οι οποίοι μας εκπαιδεύουν κατά την πρόθεσή τους, κατά τη θέλησή τους και κατά την ικανότητά τους. Δεν θα δεχθούμε την εκπαίδευση από τον πατέρα μας τον ουράνιο? Δεν την εκδεχτούμε. Γι' αυτό έρχεται η δοκιμασία, αλλά η δοκιμασία έρχεται από το Θεό. Η λέξη δοκιμασία προσδιορίζει την ενέργεια του Θεού στη ζωή του ανθρώπου ή προς παιδεία, εκπαίδευση, ή προς καρποφορία, αύξηση, ή για το έλεος του, προστασία. Αυτή είναι η δοκιμασία του Θεού. Για να σε εκπαιδεύσει, για να σε προστατεύει, αλλά και για να σου δίνει καρπό πολύ και ο καρπός σου να μένει. Μη γογγίζετε λοιπόν. Αυτοί όμως και επεθύμησαν επιθυμίες κακές και λάτρευσαν τα είδωλα, γιατί απογοητεύθηκαν περιμένοντας, και πόρνευσαν γιατί δελεάστηκαν από τις Μωαβίτισσες και από τους Μωαβίτες, και επείραξαν τον Χριστό. Ήθελαν να τον δοκιμάσουν, να δούνε το Θεό, να δούνε αν θα τους βοηθήσει, και γόγγιζαν στη δοκιμασία που έφερνε ο Θεός. Γι' αυτό και οι περισσότεροι από αυτούς έμειναν στην έρημο. Αν και περπατούσαν καλυμμένοι από την εφέλη τη σκιάζουσα, έτρωγαν κάθε μέρα από το μάνα που ο Θεός τους έδινε και έπιναν κάθε μέρα από το νερό που έβγαινε από την πέτρα. Τα πόδια τους δεν πρίστηκαν 40 χρόνια. Τα παπούτσια τους δεν έλειωσαν. Τα ρούχα τους δεν πάλιωσαν. Καμία αρρώστια της Αιγύπτου δεν ήρθε σε αυτούς. Μια τέλεια προστασία, οδηγία, ευλογία, και όμως οι περισσότεροι άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Γιατί? Γιατί επεθύμησαν, λάτρευσαν είδωλα, πόρνευσαν, πείραξαν τον Κύριο και γόγγισαν. Και αυτά έγιναν παραδείγματα για να λάβουμε εμείς διδασκαλία και νουθεσία από το Λόγο του Θεού για το πώς πρέπει να περπατάμε. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, μην έχετε τη βεβαιότητα της σωτηρίας μέσα σας. Όποιος νομίζει ότι στέκεται, να προσέχει μην πέσει. Μην λες τώρα εγώ τέλειωσα, όπως λένε μερικοί, η σωτηρία δεν χάνεται. Τι ανοησίες είναι αυτές? Θα πορνεύσεις και θα πας στον ουρανό? Θα γογγίζεις και θα πας στον ουρανό?
θα λατρεύεις είδωλα και θα πας στον ουρανό? Ναι, αλλά αναγεννήθηκα και βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο και τρώγω το Λόγο του Θεού και πληρώνω με Πνεύμα Άγιο. Και αυτοί, και αυτοί περάσανε δια της νεφέλης, και αυτοί με την νεφέλη προστασία και δια της θαλάσσης, και τρώγαν το αμάνα και τρώγαν και έπιναν το είδωρο από την πέτρα που ήταν ο Χριστός. Αλλά οι πλειότεροι δεν ευαρέστησαν το Θεό. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, γιατί υπάρχει ο πειράζων. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, πειρασμός δεν σας κατέλαβε μη ανθρώπινος. Πιστός όμως ο Θεός, ο οποίος δεν θέλει σας αφήσει να πειραστείτε, υπέρ τη δύναμή σας. Ο πειράζων θα έρθει. Είναι ο διάβολος που κατηγορώνει μας στον Θεό ημέρα και νύχτα. Ο κατηγορώνει μας τον έναν στον άλλον ημέρα και νύχτα. Ο κατηγορώνει μας τον Θεό ημέρα και νύχτα. Και θα έρθει, γιατί είναι ανθρωποκτόνος απαρχής. Θέλει το θάνατο του ανθρώπου. Θέλει να φύγει από το Θεό και να πλησιάσει την αμαρτία. Θα φέρει λοιπόν το δέλεαρ ανάλογα με την αμαρτία του καθενός. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού? Να απορρίψουμε παν βάρος που δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε προς τον Θεό σε συνάντηση του Θεού, αλλά και την ευκόλωση μας εν περιπλέκουσα αμαρτία. Γιατί από όλες τις αμαρτίες, για τον κάθε έναν από μας, υπάρχει μία, δύο, τρεις, λίγες, πολύ λίγες, ελάχιστες αμαρτίες που όμως τις εκμεταλλεύεται ο διάβολος, γιατί είναι αυτές οι οποίες μας πλησιάζουν πολύ. Άλλος είναι επιθυμητής, επιθυμητής άλλων πραγμάτων. Επιθυμεί. Επιθυμεί τα παλιά, επιθυμεί τα άλλα. Δηλαδή εν τέλει επιθυμεί τη γη την μακράν. Άλλος είναι ειδωλολάτρης. Είτε λατρεύει είδωλα που δεν έχουν βγει από την καρδιά του, είτε δημιουργεί είδωλα. Είδωλο μπορεί να είναι το σώμα μου, bodybuilder. Είδωλο μπορεί να είναι τα μαλλιά μου. Κοίταξε μακριά και ωραία, είχε ένας αδελφός με μια κοτσίδα μέχρι εδώ. Αυτό είναι είδωλο. Είδωλο μπορεί να είναι το παιδί σου. Είδωλο μπορεί να είναι η γυναίκα σου, ο άντρας σου, η δουλειά σου, το μαγαζί σου. Γι' αυτό υπάρχουν οι φιλόδοξοι, είδωλο είναι η δόξα. Οι φιλάργυροι, είδωλο είναι το χρήμα. Οι σαρκικοί σαρκολάτρες είναι η σάρκα. Είδωλο μπορεί να είναι η ασέλγεια. Είδωλο μπορεί να είναι οτιδήποτε που εμένα με δεσμεύει, αλλά για σένα είναι αδιάφορο. Αδιάφορο. Γι' αυτό να προσέχουμε, αδελφοί, και πώς θα καταλάβουμε ποιο είναι το δωρό μας? Τι θέλουμε πολύ? Τι θέλουμε πιο πολύ από τον Χριστό? Τι θέλουμε όταν το συγκρίνουμε με τον Χριστό και το βάζουμε λίγο παραπάνω? Αυτό είναι ειδωλολατρία. Θέλω να γίνω μεγάλος και τρανός. Όταν όμως θα έρθεις να αντιμέτωπος με το θέλημα του Θεού δια του Ιησού Χριστού, εκεί θα δοκιμαστείς. Άλλοι έχουν πορνεία μέσα στην καρδιά τους. Κάθονται και κοιτάνε μικρά παιδιά, μεγάλα παιδιά. Και τα μάτια γουρλωμένα. Και λες, μα γιατί κοιτάει αυτός ο άνθρωπος τώρα την κοπέλα αυτή, την άλλη κοπέλα, το κοριτσάκι αυτό, την άλλη? Γιατί έχει μέσα πορνεία. Και πρέπει να ελευθερωθεί. Γιατί εάν μόνο δεις και επιθυμήσεις, ήδη εμίχευσες, λέει ο Λόγος του Θεού. Και μπορεί να ερχόμαστε στην εκκλησία και να χάσουμε τον ουρανό. Μπορεί να έχει υπερηφάνεια, να πειράξουμε τον Κύριο. Ο Θεός είναι μαζί μου, ό,τι θέλω κάνω. Όχι, δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Ο Θεός είναι μαζί σου και κάνεις ό,τι θέλει ο Θεός. Και προχωράς όπως θέλει ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός μαζί σου για να σου κάνει τα χατήρια. Είπαμε, ο Θεός κάνει χάρη, χάρες δεν κάνει.
Δεν προσωπολητή, δεν κάνει χατήρια. Το θέλημά του πατρός του θέλει ο Χριστός να γίνεται στη ζωή σου, για να απολαμβάνεις την ευλογία του Θεού και τη χάρη του Θεού. Υγωγισμός. Με το παραμικρό Θεός φταίει. Αντί να δοξάζεις, να ευλογείς το όνομά του, να είσαι ευγνώμων για τα τόσα πολλά που έχει κάνει, γογγίζεις. Αλλά όλα αυτά είναι πειρασμοί του πειράζοντα. Όταν ακούμε δοκιμασία είναι από το Θεό. Όταν ακούμε πειρασμό είναι από το διάβολο. Γι' αυτό τι λέει ο Ιησούς Χριστός στην Κυριακή προσευχή του. Μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά καθάρισέ μας από τον πονηρό. Αλλά και ο Απόστολος Ιάκωβος λέει, πάσαν χαρά νομίσατε όταν περιπέστε εις διαφόρους πειρασμούς. Γιατί? Γιατί αυτός είναι που δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε υπερδύναμην, αλλά με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση για να μπορούμε να υποφέρουμε. Γιατί? Να είμαστε νικητές. Θέλει ο Θεός να κάνει ημάς δια του Ιησού Χριστού πάντοτε να θυραβεύουμε. Εναντίον τίνος, εναντίον του εχθρού ημών. Οι εχθροί ημών δεν είναι σάρκα, δεν είναι άνθρωποι, σάρκα και αίμα, αλλά είναι ο κοσμοκράτορας του σκότους. Είναι τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Θα έρθει ο πειράζων, αλλά να χαίρεσαι, γιατί έχεις δύναμη να αντισταθείς, και όταν αντισταθείς στο διάβολο θα φύγει. Αλλά δεν μπορείς να περάσεις απείραστος. Όπως αδοκίμαστος δεν θα εισέλθεις στον ουρανό, ούτε και απείραστος δεν θα εισέλθεις στον ουρανό. Εφέρθη ο Ιησούς ο Ναζωραίος υπό του Πνεύματος του Αγίου στην έρημο για να πειραστεί από του διαβόλου. Ο Θεός τον έφερε. Και αν έφερε τον Χριστό, τον Υιό του τον μονογενή, τον Υιό του που έγινε άνθρωπος, θα φέρει και σένα να πειραστείς υπό του διαβόλου. Αλλά να χαίρεσαι, να χαίρεσαι, γιατί σύν τον πειρασμό θα κάνει την έκβαση ο Θεός. Δεν θα σε αφήσει να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου. Να χαίρεσαι, γιατί μέσα στον πειρασμό δοκιμάζεται η πίστη σου, και η πίστη σου εργάζεται υπομονή, και η υπομονή έχει έργο τέλειο, ώστε να σε καταστήσει ο Θεός τέλειο, ολόκληρο, εις μηδέν ελλειπή για τη δόξα του, θριαμβευτή. Σύν το πειρασμό λοιπόν θα κάνει και την έκβαση, και δεν θα αφήσει να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου. Δεν θα σε αφήσει να πειραστείς, γιατί πρέπει να αποκάμεις, πρέπει να υποφέρεις, να αντισταθείς και να θριαμβεύσεις. Και ο πειρασμός έρχεται από παντού. Για να καταλάβουμε τι είναι ο πειρασμός, γιατί λέει η Γραφή ότι ο άνθρωπος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας πειράζεται, καθώς ο Θεός δεν πειράζει κανέναν, ναι. Δεν πειράζει κανέναν ο Θεός, ο διάβολος πειράζει. Αλλά ούτε και πειράζεται από κανέναν ο Θεός, γιατί είναι απείραστος κακόν. Αλλά έρχεται ο διάβολος με το τυράκι και τη φάκα για να σε πιάσει μέσα. Να η φάκα, να και το τυράκι. Το ποντίκι αρέσει πολύ στο ποντίκι το τυράκι, και γυρίζει γύρω γύρω. Τώρα όμως μερικά ποντικάκια είναι έξυπνα και φεύγουνε. Έχουνε μάθει τη φάκα. Αλλά και εμείς είμαστε με σοφία Θεού και φεύγουμε. Την έχουμε μάθει τη φάκα. Δεν θέλω να αγνοείτε, λέει ο Λόγος του Θεού, τα διανοήματα του εχθρού. Έχει πονηριές. Αλλά εμείς έχουμε σοφία από Θεού που είναι ο Χριστός. Έχουμε δύναμη από Θεού που είναι ο Χριστός. Έχουμε αγιασμό από Θεού που είναι ο Χριστός. Και τι είμαστε? Όχι νικητές, θριαμβευτές δια του Ιησού Χριστού. Θριαμβευτές. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί μου, φεύγετε από αυτό που αγαπάτε και δεν είναι από το Θεό. Φεύγετε από την ειδωλολατρία, από τη λατρεία των ειδώλων, τη λατρεία των ψεύτικων, τη λατρεία των σαλευωμένων, τη λατρεία των πρόσκαιρων. Φεύγετε από την ειδωλολατρία.
Και λέγω προς φρονίμους, όχι προς αφρόνους, προς φρονίμους λέγω. Κρίνατε λοιπόν εσείς αν αυτό που σας λέγω είναι σωστό ή όχι. Γι' αυτό τι λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός κατ' επανάληψη. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μπορέσετε να εκφύγετε από του πειρασμού. Πρέπει να εκφύγουμε, να γλιτώσουμε. Ο πειράζων είναι δίπλα μας, δεν μπορεί να μας αγγίξει, αλλά μπορεί να μας πειράξει. Μπορεί να μας δελεάσει. Ο διάβολος τι κάνει? Δέλεος, δελεάζει. Όπο, κοίταξε, αν κάνεις αυτή την αμαρτία, όπως είπε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, αν είσαι Υιός Θεού τώρα που είσαι πεινασμένος στην επιθυμία της σάρκας, δώσε εντολή στις πέτρες να γίνουν άρτος, γιατί είσαι Υιός Θεού, και να φας. Θα μπορούσε να το κάνει, αλλά δεν πέφτει στον πειρασμό. Ο Θεός τον έφερε 40 μέρες να δοκιμαστεί στην νηστεία και πρέπει να μείνει νικητής. Και ο διάβολος στην νηστεία, εκεί που πεινάει, του λέει δώσε εντολή να γίνουν οι πέτρες ψωμιά. Και η απάντησή του ήταν δεν κάνω αυτό που μου λες εσύ. Δεν θα κάνω αυτό που μου λες εσύ, διάβολε και κόσμε. Θα κάνω αυτό που μου λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο από το στόμα του Θεού. Αλλά τώρα θα πειράξει και την ψυχή του. Γιατί του λέει, βλέπεις όλα τα βασίλεια αυτά? Λέει, τα βλέπω. Όλα είναι επί την εξουσία μου. Και αλήθεια λέει. Γιατί ο διάβολος λέει πολλές αλήθειες, αλλά δεν λέει όλη την αλήθεια. Όλη την αλήθεια είναι μόνο ο Λόγος του Θεού. Είναι επί την εξουσία μου όλος ο κόσμος. Εάν με προσκυνήσεις, όλα αυτά θα στα χαρίσω. Έτσι λέει και ο διάβολος σε όλους μας. Αν κάνεις αυτή την αμαρτία, εγώ θα είμαι μαζί σου. Θα στα χαρίσω όλα. Φύγε από τη γυναίκα σου και πήγαινε στην πιτσιρίκα και θα δεις τι ωραία θα περάσεις. Κλέψε να έχεις και θα δεις πόσο πλούσιος θα είσαι. Τελεάζει, πειράζει. Και ο Κύριος απάντησε, δεν θα κάνω αυτό που μου λες εσύ. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Δεν θα κάνουμε αυτό που μας λέει ο διάβολος, θα κάνουμε αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Μα δεν θα στα δώσω, μα δεν τα θέλω αυτά που έχεις εσύ να μου δώσεις. Γιατί είναι και γραμμένο, πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Δεν θέλω να μου δώσεις τα δηλητήρια που εσύ δίνεις, που θανατώνουν, θέλω να μου δώσει ο Θεός μου δώσεις αγαθές και δώρα τέλεια. Και στο τέλος να πειράξει και το πνεύμα του τώρα. Αν πέσεις, θα διατάξει ο Θεός τους αγγέλους να σε σηκώσουν. Πέσε να δούμε. Περηφάνεια. Μπορείς να τρέξεις με τη μηχανή, έτσι λέγαμε, όταν είμαστε πιτσιρικάδες. Τότε δεν τρέχαμε πολύ, τρέχαμε πολύ, ήταν το 150 χιλιόμετρα. Τώρα πάνε 300 οι μηχανές. Μπορείς να τρέξεις 150 χιλιόμετρα. Μπορείς να περάσεις το σταυροδρόμι, αν είσαι μάγκας, χωρίς να σε χτυπήσουν τα αυτοκίνητα. Και αυτό κάνουν. Αυτός είναι ο διάβολος. Πήγαινε, δεν θα σε καταλάβει κανείς. Κάνε την αμαρτία, κανείς δεν θα το καταλάβει. Ό,τι θέλεις κανείς, ελεύθερος. Δεν είμαστε δεσμευμένοι. Όχι, ελεύθερος είναι αυτός τον οποίο είναι ελευθέρος ο Χριστός. Μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Γιατί αυτή η ελευθερία που ευαγγελίζεται ο κόσμος και ο διάβολος είναι δεσμά. Είσαι ελεύθερος να αφήσεις τη γυναίκα σου να δεις τι ώρα θα περάσεις. 30 χρόνια μικρότερη σου είναι. Να δεις τι θα πάθεις. Να μην τα πούμε τώρα.
Αυτό, Κύριε, φυλακή εν το στόματί μας. Πέσε αν είσαι Υιός Θεού. Άγγελοι θα σε φυλάξουνε. Και είπα, Κύριος, δεν θα πειράξεις, είναι γραμμένο. Δεν θα κάνω αυτό που μου λες εσύ, θα κάνω αυτό που μου λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν θέλεις πειράξει, Κύριον, το Θεόν σου. Αντιστάθηκε, προσπάθησε τρεις φορές στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Ο Χριστός τρεις φορές αντιστάθηκε και ο διάβολος έφυγε. Δεν μπορεί να μείνει. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού. Αντιστάθητε στο διάβολο και θα φύγει. Να παλέψεις μαζί του δεν μπορείς. Είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι πολύ πιο δυνατό από εμάς τους ανθρώπους. Είναι χερούβ επί σκιάζων. Είναι σαν να πω τώρα θα τα βάλω με έναν άγγελο και θα νικήσω. Δεν νικάς. Ούτε μπορείς να τον θανατώσεις. Αλλά μπορείς να τον διώξεις δια της αντιστάσεώς σου. Αντιστάθητε και θα φύγει. Πλησιάσατε το Θεό και θα πλησιάσει εσάς. Αυτή είναι η προτροπή του Θεού. Και πώς πλησιάζω το Θεό? Κανένας δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα ημί διε μου, λέει ο Χριστός. Πώς θα πλησιάσω το Θεό? Δια του Ιησού Χριστού. Καλά, οι Άγιοι, η Παναγία δεν είναι μεσίτες. Αυτά είναι ανοησίες ανθρώπινες. Ένας μεσίτης είναι μεταξύ Θεού και ανθρώπων, λέει ο Λόγος του Θεού. Ένας μεσίτης. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ένας. Είχε έρθει κάποιος και μου λέει, όταν θες να πας, μου λέει, στο διευθυντή, δεν περνάς από τη γραμματέα? Αυτή, λέει, τη μεσητεία κάνει η μητέρα του Κυρίου, η Αγία και οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, οι πεθαμένοι. Λέω, πράγματι, λέω, για να πάω στο διευθυντή θα περάσω από τη γραμματέα, αλλά να σε ρωτήσω, αν είναι πατέρας μου ο διευθυντής, χρειάζομαι τη γραμματέα? Που είναι πατέρας μου. Μόλις με βλέπει γραμματέας, κόκαλο. Όχι, ο γιος του διευθυντή είναι. Δόξα να έχει ο Θεός. Αδερφοί, λέει ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, έχουμε χαρά. Λέει ο Λόγος του, δέστε πόσο μεγάλη αγάπη έδωκεν ο Θεός στους ανθρώπους, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Αυτό είναι τέκνα Θεού. Όποιος δέχεται τον Χριστό, σε αυτούς ο Θεός δίνει εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 246.